δεν είναι ατομικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα επόμενα βήματα και τα αθλητικά αλλά και τα βήματα της ζωής των παιδιών των ομάδων αυτών να έρχονται κοντά μεταξύ τους, να δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις και με αυτές τις θερμές και ζεστές ανθρώπινες σχέσεις να προχωράνε στη ζωή τους. Έχουμε τη χαρά στο Δήμο Σαλονικού να αριθμούμε περί τα 10 αθλητικά σωματεία. Θα έλεγα ότι είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί για το ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πυρήνες που προάγουν τον αθλητισμό, βοηθώντας τα παιδιά μας να βρίσκουν διέξοδο σε αυτό και αποτρέποντάς τα από χίλιες δύο άλλες δραστηριότητες που κανείς μας ως γονείς δεν θέλει ούτε καν να φαντάζεται, όχι να σκέφτεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε σε κάθε δημοτική ενότητα, όχι ένα, αλλά μερικά αθλητικά σωματεία και βρίσκουμε διέξοδο στον αθλητισμό μικρή και μεγάλη. Διότι τα αθλητικά αυτά σωματεία δεν απευθύνονται μόνο στα παιδιά, απευθύνονται και στους μεγάλους και σε εμάς τους ενήλικες, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να αθλούμαστε, διότι ειδικά αυτή την εποχή, πέρα από την νους υγιή, σε σώμα την υγιή, μόνο αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, μια εκτόνωση τη χρειαζόμαστε. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ πρωτίστως όλα τα σωματεία του Δήμου για την προσπάθεια που κάνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες πήγανε καλά τη φετινή χρονιά στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν, δεν κατάφεραν βέβαια να ανέβουν κατηγορία, γι' αυτό και εδώ σήμερα είσαστε οι καλύτερες και οι καλύτεροι νομίζω. Θέλω λοιπόν μέσα από αυτήν την προσπάθεια, όπου ξεκινάει έτσι με δειλά βήματα, μιας και γίνεται για πρώτη φορά, να επιβραβεύουμε την προσπάθεια αυτή που καταβάλουν οι αθλητές, διότι στεκόμαστε δίπλα στον αθλητισμό ποικίλων τρόπων. Όχι μόνο δίνοντας ένα μετάλλιο ή χτυπώντας την πλάτη στα παιδιά και μπράβο, παιδιά, τι καλά που πήγατε, αλλά συμβάλλοντας, όπως γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, και όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι αρχή μας, ο Δήμος, τα 4 ποδοσφαιρικά γήπεδα που διαθέτει και τα 3 κλειστά γυμναστήρια να μείνουν. Κάνουμε αθλητισμό ως Δήμος, αλλά μετά έχουμε παραχωρήσει στα αθλητικά σωματεία για να μπορούν να κάνουν όλες τις δραστηριότητες αθλητικές αυτές, τις οποίες κάνουν και προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτούς λοιπόν τους αθλητικούς χώρους θα πανάτε ένα μεγάλο ποσό κάθε χρόνο και για τα λειτουργικά έξοδα, αλλά και για τη συντηρήση αυτών των χώρων. Και βέβαια δεν μας αφήνει αδιάφορο ότι πρέπει αυτοί οι χώροι συνεχώς να αναβαθμίζονται και να ανανεώνονται, διότι δεν παραμένουν καινούργια από όταν φτιάχτηκαν, παλαιώνουν και χρειάζονται 1000 άλλα πράγματα. Έτσι, ξεκινώντας τη δική μας δημοτική θητεία, εκπονήσαμε τις απαραίτητες μελέτες και τις υποβάλαμε προς χρηματοδότηση τόσο για αντικαταστάσεις κλωοταφύτων στα γήπεδα του ΠΑΟ Καλυβίων, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Κουβαρά και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πρωτέα της Παλαιάς Φώκιας, όσο και μία μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Σαλονικού στην ανάμεση. Έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για τους λωτάπητες των Καλυβίων και του Κουβαρά μέχρι στιγμής και πριν από 2 με 2,5 εβδομάδες υπήρξε και η έγκριση πίστωσης η ανάλογη από την Περιφέρεια Αττικής και μέσα στις επόμενες μέρες υποκρατούνται αυτά τα 2 έργα ώστε να μπορούν οι ποδοσφαιρικές μας ομάδες να έχουν καλύτερους αγωνιστικούς χώρους και έτσι να αποδίδουν καλύτερα και να τις δούμε και σε ακόμα πιο ψηλές κατηγορίες. Ταυτόχρονα, προχωράμε κάθε χρόνο σε συντηρήσεις και αναβαθμίσεις και των υπολείπων αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν την πρόσβαση στον αθλητισμό, αλλά με όσο το δυνατόν ποιοτικότερο τρόπο. Όμως, εγώ σε αυτό το σημείο και πριν κλείσω, θα ήθελα να πω για το εξής. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και τους γονείς των αθλητών, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά, ως γονέας 2 μικρών παιδιών και εγώ, έχω ένα γιο που πάει πρώτη γυμνασίου, μια κόρη που πάει πρώτη δημοτικού, 2 πρωτάκια φέτος, χαρά στο κουράγιο της μάνας τους βέβαια. Έτσι, για μένα λίγο πιο απλά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Οι γονείς όμως καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, βοηθώντας τα παιδιά στον αθλητισμό, διότι απαιτεί και χρόνο και κόστος. Πηγαίνουμε, τα φέρνουμε, τα συνοδεύουμε σε αγωνιστικές τους δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Οπότε και ένα μεγάλο μπράβο, τα εξηγώνουμε, τα
στηρίζουν ψυχολογικά τα παιδιά για να μπορούν να αποδώσουν και για να γυρίζουν σπίτι μετά από την αθλητική δραστηριότητα με ένα πλατή χαμόγελο, γιατί αυτό αποζητούμε και αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Και ένα τεράστιο χειροκρότημα και ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε κάνοντας και νέα πράγματα, δηλαδή από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουμε και ένα σχολικό πρωτάθλημα, αρχικά με ποδόσφαιρο, στη συνέχεια με μπάσκετ και θα δούμε και για υπόλοιπα αθλήματα, το οποίο θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και άλλες καινούργιες αθλητικές δραστηριότητες, ώστε όλα τα παιδιά μας να μπορούν να βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό. Εύχομαι και τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου θα βάλω τα δυνατά μου. Αυτή η πρώτη μικρή λιωτή που κάνουμε σήμερα για τα αθλητικά μας σωματεία και για τις ομάδες οι οποίες κατάφεραν να διαδηλωθούν, κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερη και να μην μας χωράει στο τέλος του αμφιθέατρου να την κάνουμε σε ανοιχτό χώρο. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία εύχομαι στις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν την κατηγορία και βρίσκονται εδώ σήμερα, στις πιο μεγάλες και πιο δύσκολες κατηγορίες, τις οποίες θα κληθείτε να αποδείξετε τις δυνατότητές σας. Στεκόμαστε δίπλα σας. Από την πρώτη στιγμή ξανακαθιερώσαμε κάτι το οποίο έχει υποπεί την επιχορήγηση προς όλα τα αθλητικά σωματεία και μάλιστα πέρυσι όταν η γυναικεία ομάδα του ΓΑΣ ανέβηκε κατηγορία και πήγαινε για το θαύμα, που το πέτυχε το θαύμα και αξίζει σε ένα διπλό χειροκρότημα η ομάδα αυτή. Επίπεδο, δώσαμε και μία επιπλέον χρηματοδότηση, επιχορήγηση και θα προσπαθήσουμε μέσα από τα περιορισμένα πλέον οικονομικά διαθέσιμα, τα μιακά διαθέσιμα που έχουμε, διότι ξέρετε ότι οι πόροι συνεχώς περιπτώνονται στην αυτοδιοίκηση μέσα από όμως αποσπηρή και χρηστή οικονομική διακρίση. Κάτι θα φροντίσουμε να ξεκλέψουμε και πάλι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις αθλητικές μας ομάδες. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών αυτών σωματείων και όλα τα προπονητικά team που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και έτσι τα παιδιά σήμερα χαμογελαστά που πετύχανε το στόχο και εύχομαι να γιορτάσουμε και ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Στην Α1, δηλαδή το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να παίζει εδώ, στο ΚΑΣ.
και η ο Παναθηναϊκός τον είπες πρώτο λόγο προτίμησης, ε. Ναι, είναι πρώτο λόγο προτίμησης που ακούγεται. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες θέλουν εκτός από την υγειοτεχνική βοήθεια και τα χρήματα για να μπορέσουν έτσι να σταθούν και να πορευτούν με μεγαλύτερες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εξάλλου είναι τα παιδιά. Η επίσημη εξάλλου σήμερα είναι τα παιδιά. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σας καλησπέριζω. Ήρθαμε για την πράγμαση των νεανίδων και παρασίδων μας, αλλά και των άλλων δύο ομάδων του Δήμου μας. Είναι μεγάλη χαρά μας ως ΑΟΛ να είμαστε μέρος αυτής της γιορτής. Είναι απίστευτη ικανοποίηση να βλέπουμε τα παιδιά μας να κατακτούν κορυφές. Θέλουμε με τη σειρά μας να δώσουμε για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια στα κορίτσια μας και τις νεάνιδες και τις κορασίδες. Thank you.
μόλις φύγουν τα παιδιά, για στο τέλος να βγάλουμε φωτογραφία όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά μαζί. Πασάει η Χριστίνα. Αυτή είναι η σωστή στάση. Καραδημήτρη Πανεβέτα. Εδώ ρε παιδιά, εδώ, εδώ. Όλα φλάτε. Τι να πω.
διότι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις πρωταθλητισμό και το μάθαμε αυτό στον Παπαγαλλιτίδη. Οπότε συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στην πόλη μας.
Φόρεσε τα εσύ όλα. Υπάρχουν ιστορίες. 94, 23 χρόνια από την ίδρυση.
και πάνω στο ανοιχτό γήπεδο χωρίς αποδυτήρια με λίγες κερκίδες. Μια αξιοπρεπής παρουσία όλου του συλλόγου. Δεν θα κάνω ειδική μνήμα στα τμήματα των αγοριών και των ανδρών, αλλά στη δύσκολη πορεία των κοριτσιών που πάντα στους συλλόγους όπου υπάρχουν και άντρες, είναι λίγο πιο πίσω. Να πω ότι ο προπονητές τότε Γερακάρης Νικολάου Φραγκογιάννης. Καλοκαίρι 2000, επιστροφή Δημήτρη Αναγνώστου. Αφήνει τις εθνικές κατηγορίες. Εγώ θα δεχτώ ένα τηλέφωνο στοιχείο όπου μου λένε ότι ο Δημήτρης Αναγνώστου αναλαμβάνει το μπάσκετ στα Καλύπια. Προπονητή στο ανδρικό υπήρχε και είπα, αν είναι κάποιος να την πληρώσει, να την πληρώσει το γυναικείο. Γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι ένας προπονητής και πρώην παίκτης εθνικών κατηγοριών θα ασχοληθεί με πέντε κοντές και μια κοντή, όπως είχε πει ο ίδιος. Μαθήτριες τότε της ΓΑΜΑ Λυκείου στους 8 του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Ρόδος 2004. Θέλω να πω ότι για τα Καλύπια ήταν σημαντική η διάκριση και να πω ότι στην ΕΣΚΑ πάντα είχαμε εκπροσώπηση και στα πρωταθλήματα γυναικών και στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2007-2008 το γυναικείο δεν συμμετέχει. Στόχος οι υποδομές. 2011, πρωτάθλημα απαγορασίδων. Πρώτες, άνοδος στην Α' κατηγορία κορασίδων έσκαν. 12, επανασύσταση από τις υποδομές του γυναικείου και οι νεάνιδες. 2013-14, πρωτάθλημα νεανίδων. Γυναικείο, άνοδος στην Β' έσκαν. 2015, άνοδος στην Α' έσκαν. 2017, Α2 και Κυπελούχο. Όχι μόνο το Πατρίκια, αλλά και Κυπελούχο. Όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, δίπλα μας ήταν ο Δήμαρχος των Καλυμπίων, ο Πέτρος ο Φιλίππου. Ίσως θα έπρεπε να ήταν σήμερα εδώ, γιατί πάντα στάθηκε κοντά μας και στα γήπεδα και παντού. Τώρα ο νυν δήμαρχος. Να αναφέρω το χορηγό από το 2014, ανταποδοτική ανακύκλωση, και ελπίζουμε και ο δήμαρχος και από τον Δήμο και από γνωριμίες να μπορέσει να συνδράμει όλες τις ομάδες που έχουν ανέβει για να μπορέσουν να κρατηθούν. Και μία πρόταση. Οι βραβεύσεις των αθλητών και των αθλητικών σωματείων θα πρέπει να γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να βλέπουν οι μαθητές των Καλυμπίων ότι οι ομάδες προχωράνε και είναι μέσα στα γήπεδα. Οπότε μια ιδιαίτερη μνήμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα ήταν πολύ καλό. Να καλέσω αυτόν που ήρθε μετά από μένα κοντά στα κορίτσια, τον κύριο Λάβρα, να πει ένα σύντομο. Thank you.
διεθνείς συνθήκες, ανεβάσαμε την ομάδα σε όλες τις κατηγορίες, στην ΑΕΣΚΑ Νεανίδων, πήραμε πρωταθλήματα μέσα από δυσκολίες που είχαν να κάνουν όχι μόνο με το οικονομικό κομμάτι, με τα κινήσεις και διάφορα τέτοια, αλλά και με το ότι ταυτόχρονα ήταν μαθήτριες και είχαν να κάνουν με εξετάσεις, με όλο αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με το Λύκειο, με τις πανελλήνιες εξετάσεις, και όμως ήταν εκεί, παλέψανε πάρα πολύ και φτάσανε την ομάδα να είναι έτοιμη πλέον με μια ενίσχυση που ήταν πλέον απαραίτητη, να ανέβει και να φτάσει στο προσωπική μου γνώμη πρωτοφανέ σημείο να ακουστεί πλέον σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω τη συνέχεια, ευελπιστούμε για το καλύτερο πάντα. Θέλω να πω απλά ότι η ομάδα μας είναι σαν μια πολύ καλή παρέα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που μπορέσαμε να... μπορέσαμε να διαπεξέλθουν σε πολλές δυσκολίες. Παλέψαμε με μεγαθύρια στην ΑΕΣΚΑ, με συλλόγους με πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα, αλλά ήμασταν μια παρέα. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένες, νέα οικογένεια, ελπίζω να συνεχίσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ζητήσω πολύ να ευχαριστήσω. Για την επόμενη
όλοι μας